Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι για τη συνέχεια της εκπομπής. Θα κουβεντιάσουμε, σας το έχω ήδη προαναγγείλει αυτό, σε αυτή την ενότητα με τον κύριο Χρήστο Μαγειρία, ο οποίος την περασμένη Πέμπτη κατέθεσε αίτηση υποψηφιότητας για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, ταράζοντας, θα έλεγε κανείς, τα νερά της τοπικής πολιτικής σκηνής, αφού δεν ήταν έτσι αναμενόμενη η υποψηφιότητά του. Κύριε Μαγειρία, να σας καλωσορίσω. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση. Τιμή μου και να σας δηλώσω ότι πρώτη φορά δίνω ζωντανή συνέντευξη σε κάποιο κανάλι, γιατί δεν είμαι πολιτικό πρόσωπο, το όλο πολιτικοποιούμε. Και είναι η πρώτη φορά αυτό. Αν δείτε κάποιο πάνω μου κάτι διαφορετικό, κάτι θα είναι κάτι απλό ενός απλού πολίτη. Πάντως να πω ότι αφού παίρνετε σήμερα το βάθισμα του πυρός, να σας ευχηθώ από εδώ και πέρα να έχετε πολύ συχνές παρουσίες. Αφού φαντάζομαι ότι η ενασχόληση με τα κοινά θα δημιουργήσει τέτοιου είδους υποχρεώσεις. Το έχω και αυτό δηλαδή τυπώσει μέσα στο μυαλό μου πλέον. Εύχομαι να μπω στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, γιατί ακόμα είναι ανοιχτό. Να μου κάνει την τιμή ο κ. Αντώνης Σαμαράς, ο πρόεδρός μας, να με συμπεριλάβει μέσα στο ψηφοδέλτιο και να μπορέσω μέσα από τον τρόπο ότι και αν βγω ή βουλευτής ή δεύτερος, τρίτος ή τέταρτος, ό,τι και αν βγω, να μπορώ να στηρίξω τα αιτήματα και τον πόνο που έχει ο κλάδος μας, ειδικά αυτές τις εποχές. Κύριε Μαγειρία, από την Πέμπτη το βράδυ, στις 6 ώρα και κυρίως στις 8, όταν έληξε και η δίωρη παράταση της προθεσμίας για την υποβολή υποψηφιότητων, δύο θέματα ήταν που συζητούσαμε. Πάνω κάτω τα ονόματα όλων όσων δήλωσαν ενδιαφέρον τα γνωρίζαμε. Ένα θέμα ήταν το γεγονός ότι που προκάλεσε έκπληξη ότι δεν υπήρχε γυναικεία συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο. Η μικρή έκπληξη θα έλεγα αυτό και η μεγάλη έκπληξη ήταν η συμμετοχή η δική σας. Αρχίσαμε γενικά να πω ότι τόσο εγώ να ψαχνόμαστε. Ποιος είναι ο κύριος Χρήστος Μαγειρίας, από πού μας έρχεται, τι εκπροσωπεί. Και οφείλω να πω ότι μία έκπληξη διαδέχονται την άλλη. Νέος άνθρωπος σε ηλικία, κτηνοτρόφος, με οικογενειακή παράδοση, ένα άτομο που του αρέσουν τα γρήγορα αυτοκίνητα, όπως μάθαμε, ένα άτομο με έντονη κοινωνική ζωή, ένα άτομο δηλαδή που δηλώνει παρόν από πολλές θέλεγες και διαφορετικές έτσι, οπτικές γωνίες. Πάμε μία-μία να τις δούμε και να τις καταγράψουμε μας λίγο. Σας ευχαριστώ πρώτα στον κόσμο και που μας βλέπει και γενικώς όλους τους ψηφοφόρους και μη. Σαν πολιτικό πρόσωπο έχω θεωρηθεί πλέον ότι είμαι ο Μαγειρίας Χρήστου του Αλεξάνδρου και της Ανθούλας. Είμαι γεννημένος στη Μιλιά Μετσόβου και κατοικώ χρόνια στην Καλαμπάκα. Έχω κτηνοτροφική μονάδα που είναι το επάγγελμά μου το βασικό, που αποτελείται από αγελάδες και γετοπρόβατα. Και η όθηση που με έκανε να κατεβώ στην πολιτική είναι η εξής, η απελπισία. Η απελπισία η δικιά μου και η απελπισία που νιώθω από τους ανθρώπους, τους συνάνθρωπούς μου και τους συναδέλφους μου στον κλάδο. Γιατί τα αιτήματα τα δικά μας και τον πόνο το δικό μας και οτιδήποτε περνάμε δεν μπορεί κανένας να τον ενσταθεί όπως τον αισθανόμαστε εμείς οι ίδιοι που είμαστε μέσα στη δουλειά. Αυτό με όθησε να κινήσω ενδιαφέρον και μια όθηση που με παρότριναν από τα κεντρικά της Νέας Δημοκρατίας ότι κατέβα θα είμαστε μαζί σου. Κατέβα γιατί ξέρεις κάποια πράγματα που μπορεί να μας λύσεις στα χέρια και να μας βοηθήσεις. Πιστεύω ότι αυτά τα πράγματα πίστεψαν ότι τα ξέρω και τα ξέρω και ότι θα μου δοθεί η ευκαιρία να μπορέσω να τα εκφράσω αν εκλεγώ βουλευτής και αν μπω στο ψηφοδέλτιο να τα εκφράσω και από ένα μεγαλύτερο βήμα. Όχι από το βήμα του βοσκού που θεωρούμε τώρα, από το βήμα της Βουλής ή από ένα άλλο βήμα σαν πολιτικό πρόσωπο που έχω πάρει τον τίτλο πλέον. Οφείλουμε να πούμε πως η διαδρομή που διανύσατε μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα από την επιχείρησή σας, σχήμα λόγου αυτό η διαδρομή, από την επιχείρησή σας μέχρι την ενασχόληση με τα κοινά είναι πάρα πολύ μεγάλη και οφείλω να επιμείνω λίγο σε αυτό και να ρωτήσω έτσι, αν και δώσετε ενημέρωση την απάντηση, τα αρχικά ερεθίσματα ποια ήταν, είπατε για τους συναδέλφους και τους κοινοτρόφους, είπατε, αυτό που είπατε είναι κατανόητο, αλλά και πάλι θέλει τόλμη, θα έλεγα. Θέλει τσαγανό για να πει κανένας ότι φεύγω από τον συγκεκριμένο κοινωνικό επαγγελματικό περίγυρο και ζητάω την ψήφο των πολιτών ενός νομού. Είπα μία φράση, αν την καταλάβατε, κύριε Πίσα, που σας είπα αγανάκτηση. Η αγανάκτηση είναι όχι μόνο για τον κλάδο τον δικό μας. Η αγανάκτηση είναι για την αβεβαιότητα που ζει η πατρίδα μας γενικότερα. Η αγανάκτηση είναι γιατί η αβεβαιότητα, το αν πάρει έστω ο παππού στη σύνταξή του αύριο, ο μισθός πόσο θα μειωθεί, η Ελλάδα, εάν φτωχέψει.
η Ελλάδα πότε θα μπει στις αγορές και η Ελλάδα πότε θα πάρει τον δρόμο της ανάκαμψης από την πτώση που έχει, σε κάνουν να λες ότι δεν είναι δυνατόν τόσα χρόνια μετά τη μεταπολίτευση που λέμε και μετά που λέμε και πριν τη μεταπολίτευση από ένα παγκόσμιο πόλεμο και από ένα εμφύλιο πόλεμο, η Ελλάδα να μπορεί να έχει βγει και να είναι η Ελλάδα που είναι και η σεβαστή Ελλάδα και να έχει πάρει τέτοια ανάπτυξη και τώρα ξαφνικά να βλέπουμε ότι όλα αυτά βουλιάζουν χρόνο με το χρόνο και όλοι υπόσχονται κάτι που δεν μπορούν να το τηρήσουν ή δεν θέλουν να το τηρήσουν ή δεν μπορούν να το κάνουν αυτό το πράγμα. Και όταν, όπως είπατε, ένας νέος άνθρωπος που είμαι 38 χρονών, σκέφτομαι και λέω στη δουλειά μου τα πάω καλά. Στη δουλειά μου ξέρω 5 πράγματα από τη δουλειά μου, τα ξέρω. Δεν μπορεί να πει 100% ποτέ, γιατί πάντα σου συμβαίνει κάτι διαφορετικό. Δεν ξέρω, 95%. Είναι ένα γήπεδο που παίζει καλή μπάλα. Ναι, που παίζει καλή μπάλα. Είναι η έδρα σου. Πάρα πολύ ωραία. Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν και το ερώτημα προηγουμένως. Έδρα... Από το δικό σου γήπεδο. Πάω να παίξω και, και εκτός έδρας. Να σας πω, πάω να παίξω εκτός έδρας, αλλά με πολλούς φιλάθλους πιστεύω δικούς μου. Με πολλούς φιλάθλους που θα με καταλάβουν και όταν θα με γνωρίσουν καλύτερα αυτοί που δεν με ξέρουν και θα τους μιλήσω και θα τους πω ότι δεν βγήκα μπροστά για να πάρω δόξα. Δεν απομακρύθηκα από το κοπάδι του κοινού λαού που λέμε για να φύγω μπροστά και να γυρίσω την πλάτη και αν τύχει και φύγω μπροστά, μην ξαναγυρίσω ποτέ πίσω. Απομακρύθηκα 2 βήματα για να γυρίσω και να σας κοιτάξω μπροστά όλους και να σας πω ότι όλοι μαζί, εγώ μπροστά και όλοι από πίσω μου, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτό που λέμε. Ανάταση της οικονομίας, τα δίκαια αιτήματά μας να μπορούν να υλοποιηθούν, κάποιος να τα ξέρει και να τα πει, γιατί δεν μπορεί να τα πει κάποιος από την Αθήνα, κάποιος από τη Θεσσαλονίκη. Και δεν θέλω να κρίνω με αυτό κάτι το διαφορετικό, αν υπάρχει υπουργός αυτή τη στιγμή που είναι από την Αθήνα. Μπορεί να τα ξέρει, αλλά δεν τα ξέρει όπως μπορεί να τα ξέρουμε εμείς που δούμε συνύπεδρο αυτό... και δούμε καθημερινά συνύπεδρο. Όχι, αυτό όσον αφορά τον αγροτικό και τον κτηνοτροφικό τομέα, η άποψή μου είναι ότι ελάχιστοι ξέρουν. Οι περισσότεροι τα βλέπουν σε φωτογραφίες ή ξεφυλίζοντας κείμενα. Δεν νομίζω ότι πολλοί από αυτούς που διαχρονικά διατέλεσαν Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης είχαν καμία σχέση με το αντικείμενο. Των περισσότερων κυβερνήσεων. Ναι, έτσι είναι, γιατί προσπαθούν να βάλουν πάνω ένα γιατρό, ένα δικηγόρο. Που ο γιατρός, ο δικηγόρος θα ξέρει πώς θα σε βγάλει από τη φυλακή να μην μπει και ο γιατρός θα ξέρει πού πονάς για να σε γιατρέψει. Το ίδιο ξέρω εγώ από τη χτινοτροφία, που είναι το βασικό μου, σας είπα, επάγγελμα. Από τη χτινοτροφία, πού πονάει ο κλάδος μας για να μπορώ να τον βοηθήσω για να το γιατρέψω. Τώρα, το όνομα μαγειρίας παραπέμπει, το είπατε, καθέστε την Εμιλία Μετσόβου, παραπέμπει στην περιοχή εκείνη. Φαντάζομαι είστε βλάχος. Βλάχος, ναι. Βλάχος καθ' αυτού και από μητέρα και από πατέρα. Η κτηνοτροφία, η ανασχόληση με την κτηνοτροφία, μου λέγατε και πριν βγούμε στον αέρα, είναι οικογενειακή παράδοση. Είναι από τον παππού μου, από τον πατέρα μου και την ακολουθώ κι εγώ. Και χαίρομαι γι' αυτό. Μάλιστα, είστε νιόπαντρος. Νιόπαντρος, ναι. Και είπαμε ότι όταν με το καλό αποκτήσετε. Έτσι, κύριε... Τα παιδιά που ονειρεύομαι και επιθυμώ, γιατί ο Θεός θα τα δώσει, με την προσπάθεια σας το εύχομαι το συντομότερο του ζεύγους, δηλαδή της εμένα και της γυναίκας μου. Με το καλό θα έρθουν, σας είπα και πριν την εκπομπή που το συζητάγαμε τέτα-τέτ, όπως και τώρα μεν, σας είπα ότι έναν θέλω να τον κάνω κλασικό βοσκό, δηλαδή όπως είμαι εγώ, αλλά με σύγχρονο βοσκό. Τον άλλο, εάν βγει, φυσικά όπως τα θέλω, έτσι, 2 αγόρια και ένα κορίτσι. Τον άλλον θέλω να τον κάνω κάτι σε σχέση με την ταχύτητα που έχω πάθος κι εγώ με το αυτοκίνητο, δηλαδή όχι με μηχανές και τέτοια. Με το αυτοκίνητο, με τις 4 τροχούς. Με την ταχύτητα να αναγνωριστεί κάπου, δηλαδή αυτό είναι το πάθος μου, γιατί είναι μεράκι δικό μου που δεν το υλοποίησα. Μπορώ να το υλοποιήσω μόνο με 2 αυτοκίνητα γρήγορα που έχω ταχύτατα και μπορώ δηλαδή να μου ανεβαίνει η αδραναλίνη και να ευχαριστιέμαι 10 λεπτά μια βόλτα, με κάνει να ξεκουράζομαι από μέρες δουλειάς. Αυτό και την κοπέλα ότι προκύψει. Τώρα σε αυτό ακούγεται, θα έλεγα, αν όχι αντιφατικό, έτσι βγάζει μια αντίθεση. Από μια μεριά είσαι ο άνθρωπος του βουνού, είπατε πολλές φορές τη λέξη νιώθω βοσκός, είμαι βοσκός, που σημαίνει ότι είστε άνθρωπος της φύσης, που έχει τη δική της αρμονία, τη δική της ισορροπία και τη δική της ηρεμία. Και ταυτόχρονα μου λέτε ότι είστε ο άνθρωπος που τον συνεπέρνει ταχύτητα, ανεβαίνει η αδρεναλίνη. Πώς μπορείτε και τα κουμαντάρετε αυτά τα δύο? Κύριε Πίσα, δεν σημαίνει ότι είμαι άνθρωπος της υπαίθρου και δεν είμαι ο άνθρωπος του εξυγχρονισμού. Δεν είμαι ο άνθρωπος που δεν θα δω μπροστά και δεν είμαι ο άνθρωπος που λέω ότι απαξιώ για οτιδήποτε βγαίνει της τεχνολογίας και οτιδήποτε άλλο είναι. Το ακολουθώ και κάποια από αυτά που μου αρέσουν δουλεύω για να προσπαθήσω να τα πάρω.
Έχω τύχει να τα πάρω και μπορεί να θέλω να πάρω και άλλα, σε άλλη φάση. Αυτό όμως θα δοθεί μέσα από τη δουλειά μου. Αυτό θα με κάνει να είμαι πιο συνετός στη δουλειά μου, πιο προσεκτικός, να έχω περισσότερο πείσμα και μεγαλύτερη όθηση. Γιατί όταν θα θέλω να πάρω ένα αυτοκίνητο κάποιων χρημάτων, σοβαρό, δηλαδή μεγάλου χρηματικού ποσού, θα λέω ότι πρέπει, Χρήστο, να επιβιώσεις, να σφίξεις τα δόντια σου, να υπομένεις εκείνο, να υπομένεις τα άλλο, να δουλέψεις παραπάνω για να μπορείς να το έχεις. Γιατί αν δουλέψεις λιγότερο και τα πάρουν οι υπαλλήλοι τα λεφτά, δεν μπορείς ποτέ να διεκδικήσεις αυτό που θέλεις. Οπότε έτσι είναι. Δηλαδή, μπορεί να έχω την κατάχρηση του αυτοκινήτου, αλλά δεν καπνίζω, δεν πίνω. Το άλλο μου το γούστο δηλαδή που έχω ήταν μέχρι πρώτη μας πριν παντρευτώ ωραίες γυναίκες και τα μπουζούκια, τα οποία μπουζούκια βγαίνουν, αλλά τις ωραίες γυναίκες μου τις έκοψε η γυναίκα μου. Μαχαίρι και καλά έκανε. Εντάξει, έτσι γίνεται. Αλλά δεν και... κατάφερε όμως να σας κόψει την ενασχόληση με τα ταχύτατα αυτοκίνητα. Και γιατί το λέω αυτό τώρα, δεν ενέχει κίνδυνο το να κάθεσαι στο βόλανο ενός αυτοκίνητου και να μου γκρίζουν τα άλογα. Δεν μιλάμε για οποιοδήποτε αυτοκίνητο, μιλάμε για μια Ferrari. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, ναι. Που σημαίνει ότι οι ταχύτητες των 50% ή 150 δεν υφίστανται καν. Σε δρόμους όπως είναι εδώ η δική μας ελληνική δρόμη, δεν υπάρχει ένας επιπλέον κίνδυνος και για τη δική σας σωματική ακυρότητα, αλλά και των... Οι κίνδυνοι πάντα υπάρχουν, αν είναι και μπορεί να είναι ορατή και μία ορατή. Το θέμα είναι δεν τρέχουμε σε ένα επαρχιακό δρόμο που δεν είναι φραγμένος από να μπουν άγρια ζώα μέσα, σκυλιά ή ελάφια ή αλεπούδες. Όταν θα βγω στην Εγνατία και το επιτρέπει η κίνηση πάλι, θα πατήσω μία φορά 200 και θα κόψω. Αλήθεια, σας ξεκουράζει η ενασχόληση με το αυτοκίνητο, δηλαδή να είστε από κάπου πιεσμένος? Ναι. Και να πείτε ότι παίρνω το αυτοκίνητο. Γιατί και είναι ξεδώνω, ξεδίνω, βρε. Είναι όπως λέει ο άλλος, θα πιω ένα καφέ το πρωί που δεν πίνω ούτε καφέ και θα κάνω και ένα τσιγάρο και θα πάω για δουλειά. Εγώ είναι το απόγευμα, γιατί το πρωί δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Όποτε μου δοθεί η ευκαιρία, γιατί δεν δίνεται καθημερινά, να κάνω μία βόλτα 10 λεπτών με το αυτοκίνητο, όχι βόλτα εφέ, βόλτα στο δρόμο, να αισθανθώ ότι πήρα αυτή την αδραναλίνη, αυτή τη δόση και να πω γι' αυτό δουλεύει. Για να μπορεί να έχει αυτό που δύσκολα μπορεί να έχει κάποιο άλλο. Όμω η καθημερινότητα ενό κτηνοτρόφου είναι πάρα πολύ δύσκολη. Τώρα τι σα λέω, ναι. Εσεί το ζείτε. Δηλαδή, αν ασχολείστε αρκετές ώρες, γιατί φαντάζομαι ότι πρέπει να είστε πάρα πολλές ώρες. Γύρω στις 16 με 17 ώρες το 24ωρο. Και η δουλειά του κτηνοτρόφου δεν είναι, δηλαδή δεν είναι 17 ώρες. Μπορεί να σημαίνει να είσαι και 24 ώρες το 24ωρο εκεί, εάν κάποιες καιρικές συνθήκες δεν είναι καλές, εάν τα ζώα έχουν το κετούς, εάν πρέπει να τα μεταφέρεις από εδώ που τα πάω πεζοπορία στο Μέτσοβο, δηλαδή με τα πόδια, και πρέπει να είμαι 7 ημέρες, μέρα νύχτα κοντά από τα στο ζώα. Στο Μέτσοβο τα πάτε το καλοκαίρι? Ναι, τα καλοκαίρι και τα κατεβάζω στο φθινόπωρο. Το χειμώνα πού τα έχετε, αλήθεια? Στο λιβάδι Ιάκωβο Βλαχάβας, ανήκει διοικητικά στην κοινότητα Βλαχάβας, πλέον Δήμος Καλαμπάκας. Σε αυτό το χτήμα τα έχω, που είναι 5.500 στρεμάτων. Τα έχω εκεί και το καλοκαίρι, τέλη Μαΐου, τα μεταφέρω στο Μέτσοβο, γιατί έχει περισσότερο χλώρη, περισσότερη πρασινάδα, δηλαδή που είναι πιο ορεινό μέρος. Και τα ξανατεβάζω. Χτυπάει και πιο έντονα και το βλάχικο στοιχείο τώρα. Ναι. Βρίσκουμε την πατρίδα μας. Και αλήθεια, τα πάτε με τα πόδια? Με τα πόδια, γιατί. Και εσείς ακολουθείτε κανονικά? Πάντα, γιατί άμα δεν ακολουθεί το αφεντικό που λένε ο αρχηγός, δεν μπορεί χωρίς το στρατηγό, δεν γίνεται τίποτα με σκέτο στρατηγό. Πόσα άτομα απασχολείται στην επιχείρηση? Έχω 7 ξένους υπαλλήλους και 4 άτομα που είμαστε εμείς. Η μητέρα μου, εγώ, η αδερφή μου και ο ανιψιός μου. Πραγματικά οικογενειακή επιχείρηση δηλαδή? Ναι, χωρίς οικογενειακή, κύριε Πίση, επιχείρηση δεν γίνεται καλά. Η επίβλεψη πάνω απ' όλα και να βλέπεις ανά πάσα στιγμή, το κουπάκι θέλει ανά πάσα στιγμή παρατήρηση, αν βοσκάει καλά, αν είναι κάποιο ζώο άρρωστο, αν είναι κάποιο ζώο να γεννήσει. Όλα αυτά, εάν έχουν αρμεχτεί καλά τα ζώα, αν έχουν ταϊστεί καλά τα ζώα, αυτά εάν τα αφήσεις τύχες τρίτων, πάντα να ξέρεις, θα έχεις και μεγάλες απώλειες, οπότε θα σε φέρουν στο χείλος του γκρεμού και στην καταστροφή. Τώρα σε αυτό που λέτε, ανοίξω μια μικρή παρένθεση. Πρόπερση είχα πάει σε μια περιοχή της Καλαμπάκας, στον κύριο Κώτη εκεί. Τον πρόεδρο των κτηνοτρόφων. Ναι, και στη διαδικασία της κουράς των στο κούρεμα. Στο κούρεμα. Που θα γινόταν μέσα στον Απρίλιο. Λοιπόν, αυτό που εισέπραξα είναι η πολύ μεγάλη αγάπη των κτηνοτρόφων για το βιός τους, για τα ζωντανά τους. Το γεγονός ότι και εκείνη που μου έκανε μεγάλη εντύπωση, ότι ο καθένας κτηνοτρόφος ξέρει όλα του τα ζώα με το χαρακτηριστικό του. Δηλαδή ξέρει ποιο είναι το καθένα. Ναι. Είναι φοβερή αυτή. Και αυτή η σχέση που υπάρχει, την οποία, αν δεν είσαι μέσα στη δουλειά όπως τώρα εσείς, δεν μπορεί να το καταλάβει όλος. Δεν μπορεί να το καταλάβει, γιατί το ζώο είναι... Ο άνθρωπος φυσικά είναι ζώο. Είναι ζώο εξυγχρονισμένο.
εσύ έχετε άλλο χαρακτήρα, εγώ έχω άλλο χαρακτήρα. Έτσι είναι και το ζώο στο κοπάδι. Είναι ζώο που θέλει να απομακρύνεται από το κοπάδι, είναι ζώο που θέλει να επιβάλλεται στο κοπάδι, είναι ζώο που είναι βαρετό και δεν ακολουθεί το κοπάδι. Οπότε όταν ο χτινοτρόφος δεν ξέρει. Μια κοινωνία με χαρακτήρες. Με άλλους χαρακτήρες. Οπότε ο χτινοτρόφος όταν τα έχει μεγαλώσει αυτό το κοπάδι, όταν το πονάει και όταν από αυτό το κοπάδι ζει, γιατί από αυτό το κοπάδι ζούμε, δεν ζούμε από κάτι άλλο, ξέρει ποιο ζώο θα του λείψει, γιατί είναι αυτό που θα του φύγει. Ξέρει ποιο ζώο θα του μείνει πίσω γιατί είναι αυτό που βαριέται. Ξέρει ποιο ζώο είναι να του γεννήσει γιατί θέλει να γεννήσει και θέλει να το προστατέψει να μην γεννήσει έξω και χαθεί το φάει το αρνί το μικρό μία λεπού δηλαδή και το χάσει γιατί τον πονάει γενικότερα. Γι' αυτό είναι αυτό που σας είπα και τα ζώα όταν τα πήγαιναν για κούρεμα και τα ξάπλωναν με τρόπο και τόσο μαλακά γιατί τον πόναγε να το χτυπήσει. Αν ήταν ξένο και αν ήταν ένας ανίδεος θα το έπαιρνε και τόσο και κάτω σαν καρπούζι. Αλλά αυτό το έπαιρνε, το χάιδευε, το ξάπλωνε κάτω και όταν σήκωνε πάνω από τον κούρο, το έκανε και ένα χάιδευμα στο κεφάλι. Και εδώ τώρα έχετε δίκιο. Θέλω να πω και κάτι άλλο: ότι οι κτηνοτρόφοι είναι δεμένοι μεταξύ τους. Το γεγονός ότι ο ένας θα βοηθήσει τον άλλον, ότι θα πάει στη διαδικασία αυτή που λέμε, θα δώσει το παρόν, αλλά και γενικά θα νοιαστεί το πρόβλημά του, το αν πάει καλά ή όχι. Δηλαδή είναι ένα κομμάτι της. Ένας τομέας της οικονομίας μας που ξεπερνάει τις απλές επαγγελματικές σχέσεις. Οι κτηνοτρόφοι μεταξύ τους είναι πολύ δεμένοι. Τις ξεπερνάει, κύριε Πίσα, να σας πω γιατί. Γιατί όταν άλλος έχει 500 πρόβατα, πρώτα απ' όλα είναι άνθρωποι όλοι και ζουν με τον πόνο και ξέρουν ο ένας τον πόνο του αλλού. Ξέρει τι τραβάει ο ένας στο μαρτύριο του αλλού. Ξέρει τι υδρό ταχύνει καθημερινώς και τι σκέψεις έχει. Δηλαδή, χιονίζει και λέει, λένε όλοι μεταξύ τους τι θα γίνουν τα κοπάδια μας. Δηλαδή, πόσο καιρό θα εγκλωβιστούν μέσα στο Μαντρί. Πόσο θα επιβιώσουν το σοκ του κρύου, όλα αυτά. Οπότε, όταν άλλος έχει 500 πρόβατα, δεν μπορεί να τα κουρέψει μόνος του. Θα κάνει να τα κουρέψει 10 μέρες. 10 μέρες θα έχει χάσει από το γάλα του. Οπότε, τι γίνεται. Γι' αυτό είναι η κατανόηση και μπορείς, είναι όπως στην παλιά εποχή. Τώρα ζεις σε μια πόλη και τον γείτονά σου μπορεί να μην τον ξέρεις. Η κτηνοτρόφη επιβάλλεται να ξέρεις επί αρχαιωτά των χρόνων να ξέρει ένας τον άλλον για να αλληλοβοηθούνται. Γιατί δεν μπορεί να του βοηθήσει κάποιο άλλο, δεν θα έρθει κανένα να του βοηθήσει. Έχετε δίκιο σε αυτό. Τώρα όμως, να μείνουμε λίγο στον κλάδο της κτηνοτροφίας. Εσείς είστε νέος άνθρωπος, μου είπατε 37-38 χρονών. Ναι. Ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κτηνοτροφία είναι ότι δεν έχει νέους ανθρώπους να ασχοληθούν. Ότι όλο είναι και ευθύνη και το ζωικό κεφάλαιο, αλλά και η ενασχόληση. Δηλαδή, υπάρχουν κοπάδια αυτή την ώρα που δεν ξέρω τι θα γίνουν αύριο, γιατί άμα κλείσει τα μάτια του ο κτηνοτρόφος, δεν υπάρχει διάδοχη κατάσταση. Ναι, και είναι ένα πρόβλημα. Αυτό που ανοίγεται μια εφημερίδα και λέει: πουλιέται κοπάδι σε τιμή ευκαιρίας, πουλούνται τα γαϊδούρια, πουλούνται τα σκυλιά. Αυτό σημαίνει ότι τα έχει ένας παππούς, κατά πάσα πιθανότητα, αν μακριά από εδώ δεν είχε κάποια αρρώστια ο άνθρωπος ή δεν το έχει τύχει κάτι θέμα υγείας, ο νέος που θα τα είχε. Και απεβιώνει ο παππούς ή η γιαγιά και δεν έχει ακολουθήσει κάποιος από την οικογένειά του, οπότε αναγκάζονται. Τα νύψια του, το σόι του και ο γιος του που μπορεί να είναι γιατρός και να λείπει, να τα πουλήσει. Γιατί δεν ξέρει να τα συντηρήσει και δεν μπορεί να τα συντηρήσει. Για πέστε μου λίγο, τι ζωικό κεφάλαιο έχετε εσείς. Έχω 500 αγελάδες κρεοπαραγωγής και 1500 γιδοπρόβατα που είναι και κρέατος και γάλακτος. Δηλαδή. Πέρα από τις δυσκολίες καθημερινότητας που λίγο πολύ και μας είπατε και τις αντιλαμβανόμαστε, όσον αφορά τη διάθεση του προϊόντος, τις τιμές που πετυχαίνετε να δώσετε τα προϊόντα, γιατί πολλά ακούγονται ότι ο κτηνοτρόφος. Πολλές φορές αναγκάζεται να πουλήσει και κάτω του κόστους. Πέρα από τις όποιες δυσκολίες έχει η καθημερινότητά του, είναι μια δουλειά, ένα επάγγελμα που δυστυχώς δεν αφήνει και κέρδος. Βέβαια, τώρα εδώ βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος, από ό,τι αντιλαμβάνουμε, στέκεται πολύ καλά στα πόδια του και οικονομικά και επαγγελματικά. Το θέμα για να είναι εφικτό αυτό το να στέκεσαι καλά και οικονομικά, πρώτα απ' όλα πρέπει να έχεις μια μεγάλη μονάδα που θα σου προσφέρει πολλά χρήματα, αλλά με τι και με μεγάλο κόστος. Αλλά. Το γύρισμα δεν μπορεί να έχεις 100 πρόβατα και να πεις ότι θα βγάλω 20.000 ευρώ το χρόνο. Θα είσαι ψεύτης, εάν το πεις ή ονειροπόλος, εάν δεν το ξέρεις και πάει να το κάνεις. Όταν έχεις μια μεγάλη μονάδα, σε αφήνει περισσότερο στο λέμε. Αν 100 πρόβατα σου βγάλουν το χρόνο 4.000, τα 1.000 θα σου βγάλουν 40. Οπότε τα 1.500 σου βγάλουν 60. Και έτσι αντίστοιχος και στις αγελάδες, δηλαδή με μεγαλύτερα ποσά γιατί είναι μεγαλύτερα ζώα. Έτσι δηλαδή δίνεται η απολαβή. Όταν μια μονάδα το βασικότερο είναι ξεχρέωτη και βρίσκεται από οικογένεια, σε οικογένεια λέει, μεταφέρθηκε εμένα, από τον πατέρα μου σε μένα και δόξα τω Θεώ μου την άφησε ξεχρέωτη, δεν είχα το βάρος και την πίεση της τράπεζας. Άρα μια καθαρή μονάδα χωρίς την τράπεζα. Ήταν μια βιώσιμη μονάδα που από λάθος δικό μου θα την έκανα μη βιώσιμη. Οπότε με την πείρα που απέκτησα από τον πατέρα μου μπόρεσα να την εξυγχρονίσω λίγο ακόμα. Και να μπορέσω να την κρατήσω όπως την είχε ο πατέρας μου καθαρή. Γιατί αν τύχανα να μην την κρατήσω καθαρή και έμπλεκα με τις τράπεζες, που έχει μπλέξει πολλοί κόσμος, αλλά έχει μπλέξει πολλοί κόσμος από ανάγκη. Κανένας δεν θέλει να πάει στην τράπεζα
για να του πει το αίμα κατά κάποιο τρόπο. Είστε σαφείς. Επειδή είπατε ότι έχετε και ζώα κρυοπαραγωγής, μεγάλα ζώα, ναι, αλλά έχετε και εγωπρόβατα. Ποια από τα δυο έτσι είναι αυτά που αφήνουν περισσότερο και αξίζει τον κόπο να ασχοληθεί κάποιος σήμερα? Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Πίσα, τα πρόβατα έχουν μαύρη δουλειά και τα κύβια. Δηλαδή έχουν περισσότερη δουλειά καθημερινά, γιατί το πρόβατο θέλει να τρομάξει πρωί, βράδυ θελική... ή και μεσημέρι, αν είναι σε μεγάλη φόρτο, δηλαδή που έχει γάλα Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο. Φέτος δηλαδή το ξεχνάμε αυτό, γιατί δεν υπήρχε καμία λόγω καιρικών συνθήκων. Δεν έχουν ούτε το πρωί και το βράδυ γάλα. Δηλαδή έχουν πάθει και έχουμε πάθει γενικώς καταστροφή σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή φέτος είναι μια χρονιά που όχι απλώς δεν μπορεί να μας συντηρήσει, να μην βγάλουμε μία, αλλά να συντηρηθούμε το κεφάλαιό μας, αλλά θα βάλουμε και από την τσέπη μας λεφτά για να κρατήσουμε το κεφάλαιό μας, δηλαδή για να μην. Δύσκολη χρονιά. Ναι, πολύ δύσκολη χρονιά. Τώρα, όσο φωτοπλίστων, τα πρόβατα είπαμε θέλουν αυτό, θέλουν το κούρεμα, θέλουν το βόσκημα με πολύ μεγάλη επιμέλεια, γιατί εύκολα μπορεί να χάσεις κάποιον, να μπει ο λύκος μέσα να στο φάει, ενώ μια αγελάδα δύσκολα θα της επιτεθεί ο λύκος και θα μπορέσει να κάνεις μια. Όχι, δεν γίνεται, αλλά είναι πιο δύσκολο. Οι αγελάδες μπορεί να τις βλέπεις από 400 μέτρα και να τις κοιτάς απλώς να κάθεις κάτω από ένα δέντρο που λέμε, σαν κλασικό τσομπάνο, να τις κοιτάς και να δεις τα πρώτα. Πρέπει να είσαι εκεί, να το δώσεις την κατεύθυνση, να μην σμιχτεί με άλλο κοπάδι. Είναι, να το πω έτσι απλά, είναι πιο μπελαλίδικο. Πιο μπελαλίδικο. Αλλά και λιγότερο προσοδοφόρο αντιλαμβάνομαι. Δηλαδή... Είναι λιγότερο κερδοφόρο, δηλαδή γίνεται. Ναι. Τα πρόβατα γίνονται πιο εύκολα γιατί είναι πιο φθηνά στην αγορά του. Δηλαδή, μια πρόβατη να έχει 100 εκατομμύρια. Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Αν μας ακούει τώρα ένας νέος που θέλει να ασχοληθεί με την κτηνοτροφία, θα το συνιστούσατε, αξίζει τον κόπο, έχει παρόν και μέλλον κτηνοτροφία στον τόπο μας? Εάν σας πω ότι θα το συνιστούσα, θα ήταν ψέματα. Και θα σας πω το λόγο που δεν θα το συνιστούσα και θα το έλεγα να περιμένει, για να δούμε την αποσαφήνεια των νόμων και των κυβερνητικών παραγόντων, τι προοπτική έχουν γι' αυτό, τι προοπτική θα ακολουθήσει. Το 2014-2013, τέλη 2013, γίνεται καινούργια ΚΑΠ, καινούργια αγροτική πολιτική, η οποία δεν ξέρουμε ποιες θα είναι οι επιδοτήσεις, παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στη συντήρηση ενός κοπαδιού, δεν ξέρουμε τι τύχη θα έχουν. Οι νέοι κτηνοτρόφοι που έχουν μπει εδώ και δύο χρόνια, σαν νέος κτηνοτρόφος, δηλαδή ένας μέχρι 40 χρονών που έλεγε ήταν το 40.000 δηλαδή να αρχίσει να παίρνει το πρώτο πριν επιδοτήσεων, το οποίο κατέβηκε στα 20.000 μόλις έπεσε η κυβέρνηση Καραμαλή, την κατέβασε στα 20.000 ενώ είχαν υπογράψει τη σύμβαση, είχαν αγοράσει τα κοπάδια οι κτηνοτρόφοι νέοι αυτοί. Εγώ στην Ελλάδα οι υπογραφές μπαίνουν για να ανερούν. Να σας πω όμως μπαίνουν, αλλά όταν ο άλλος έχει στο μυαλό του ότι θα πάρει 40.000, το οποίο έχει υπογράψει σύμβαση 40.000 και έχει αγοράσει ένα κοπάδι 50.000 λέμε, και είναι υποχρεωμένος να το έχει αυτό το κοπάδι 5 χρόνια, την κύρια δουλειά και άλλα 5 μία παρεμφερή, δηλαδή 10 χρόνια να είναι κτηνοτρόφος ή αγρότης. Δεν μπορεί να έρχεσαι να του λες να πάρεις 20.000, γιατί ο άνθρωπος μπορεί να έχει υπογράψει γραμμάτια, μπορεί να έχει πάρει δάνεια. Για αυτό είναι καταστροφή για τους νέους αγρότες. Για πετε μου τώρα κάτι. Παίρνουμε την περίπτωση που εσείς συμμετέχετε στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Μαγειρέ, και εκλέγεστε βουλευτής. Δεδομένο είναι ότι η πρώτη προτεραιότητα θα είναι ζητήματα που αφορούν τον κτηνοτρόφο, τον αγρότη. Και όχι μόνο. Δηλαδή αυτά είναι τα βασικά, κύριε Πίσα, που τα κατέχω. Και είναι και άλλα που τα ξέρω, αλλά δεν μπορεί να είμαι μέσα στο μυαλό ενός που έχει... Δώστε μου έτσι ένα-δύο παραδείγματα από στρεβλά θέματα που υπάρχουν σήμερα και που δημιουργούν. Περιγράψατε ένα πρόβλημα. Να σας πω ένα απλό. Σήμερα μιλάνε, εδώ έχει παιχτεί, δηλαδή έχει μπει στο τραπέζι του διαλόγου, να σας πω, η περικοπή της αξιωτικής αποζημίωσης. Η αξιωτική αποζημίωση είναι, την παίρνουν από 350 πρόβατα και πάνω, μπορούμε να πούμε από 50 αγελάδες και πάνω, όποιος είναι ορεινός και μη ορεινός κτηνοτρόφος, δικαιούται 5.000 το χρόνο. Όπως είναι πάνω από 350 και όσοι είναι πιο κάτω, αναλόγως μικραίνει το ποσό. Ναι. Δικαιούνται αυτής της εξωτικής αποζημίωσης, δηλαδή, τώρα σκέφτονται να την κόψουν κατά 60 εκατομμύρια ευρώ, γιατί το πακέτο Χατζηγάκη που είχε δώσει τα 500 εκατομμύρια στους αγρότες έχει κριθεί παράνομο και ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτά τα λεφτά να επιστραφούν πίσω. Αλλιώς θα μας βάλει μεγαλύτερες ποινές. Δεν μπορούν που να βρουν αυτά τα λεφτά και λένε να τα κόψουν τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι κτηνοτρόφοι δεν είχαν τύχη ευνοϊκής μεταχείρισης αυτού του πακέτου, δεν είχαν πάρει φράγκο κανένα. Οπότε θα έχουμε δηλαδή κόψιμο από αυτό που δικαιούμαστε για να εξυπηρετήσουμε κάποιες αμαρτίες άλλων. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον είναι με τους ελέγχους. Ήρθε προχθές μια εγκύκλειος στην οποία, εφόσον πολιτεύουν, μου την είπανε και ρώτησε και είναι σωστή, που λένε ότι αν γίνεται ένας έλεγχος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο κουπάδι σου και έχεις μία αντίρρηση, εσύ λέει ότι σου λείπουν 5 νούμερα τα αυτιά που φυσικό θα έχουν πέσει από τα ζώα, γιατί είναι έξω στη φύση, το να δαγκώνεται αυτή του αλλού, πιάνονται από τις σίτες, χάνονται. Λογικό είναι. Δηλαδή πράγματα που είναι στη φύση, είναι πράγμα που κινείται. Όπως ένα μάξι έχει φθορά στα ελαστικά του, στον καθρέφτη του, το εδώ. Έτσι είναι και στα ζώα. Είναι ζώα που κινούνται, δεν είναι ακίνητα, δεν είναι αγάλματα να κάθονται, να μην παθαίνουν φθορές.
Αν λείπουν αυτά και έχεις μία, σε απορρίψουν και κάνεις μία αίτηση ένστασης που λέγεται για να έρθουν να γίνει επαναμέτρηση και να δουν τα ενότια που θα έχεις βάλει πάνω στα αυτιά, δεν τη δέχονται πλέον. Και σας ρωτάω εγώ, τι είναι φυσιολογικό μέχρι τώρα να τη δεχότανε, που είναι και φυσιολογικό αυτό, δηλαδή να πας στο δικαστήριο δικάζεις και να πεις το δικαίωμα έφεσης. Ένα ποσοστό δεν έχει να κάνεις έφεση. Ναι. Όχι, να πας να δικαστείς και να αισθάνεσαι άδικος και να μπορεί να κάνεις έφεση. Και να λες πάω μέσα. Έτσι και ο κτηνοτρόφος, όταν θα κοπεί, θα χάσει την επιδότηση. Και η επιδότηση είναι αυτό που του μένει ενός κτηνοτρόφου. Είναι η ανάσα είναι για να μπορέσει να ζήσει. Όχι ανάσα μόνο για τον κτηνοτρόφο, είναι ανάσα και για τον μαγαζάτορα που θα πάει να ξοδέψει αυτό που θα πάρει. Ναι, είναι ανάσα και για το φροντιστήριο που θα καλύψει την οικογένεια. Είναι το τζίρο που θα κάνει. Σωστά. Λοιπόν, μου λέγατε πριν ότι. Και το είπαμε, νομίζω ότι είναι οικογενειακή παράδοση. Δηλαδή ήταν και πριν τον πατέρα σας. Και από τον παππού. Τον παππού. Ναι, ήταν μεγάλο τσέλιγκας. Δεν τον έχω ζήσει τον παππού μου. Από ό,τι έχω ακούσει και φωτογραφίες που έχω δει οι παλιές οι ασπρόμαυρες. Ήταν δηλαδή, τον ήξερα ένα κλασικό, πολύ μεγάλο τσέλιγκα. Δηλαδή είχε 5.000 πρόβατα από ό,τι ξέρω τότε. Στην εποχή μιλάμε του 30, του 40 και του 20. Τα πρόβατα ήταν και στην ίδια περιοχή, στη Μιλιά, στην περιοχή των Ιωαννίνων. Ναι, ναι, στην ίδια, στη Μιλιά Μετσόβου, εκεί τα είχαμε. Από εκεί που είναι υπάρχουν έτσι άλλα μεγάλα κοπάδια όπως το δικό σας σήμερα, που να, από παλιούς τσελιγκάδες. Υπάρχουν, κρατάνε κάποιοι ακόμα, δηλαδή κρατάνε αυτοί που μπόρεσαν, που ήθελαν τη θέληση τα παιδιά τους, η οικογένειά τους δηλαδή, να ασχοληθεί με αυτό το επάγγελμα. Υπάρχουν όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό, αλλά υπάρχουν μικρότερα που ένα κοπάδι όταν λέμε 1.000 πρόβατα δεν είναι μικρό, ή 2.000 πρόβατα. Άλλο που οι αγελάδες που αντιστοιχούν 1 προς 7 πρόβατα, δηλαδή που ανεβάζει το μεγάλο το ποσοστό. Αλλά υπάρχουν και στον Όλυμπο υπάρχουν άλλο που έχει 800 αγελάδες, 3 αδέρφια. Και στα Τρίκαλα υπάρχει ο Ούτρας, ο οποίος έχει και αυτός 500 αγελάδες. Υπάρχουν δηλαδή ανθρώποι ακόμα που κρατάνε. Κρατάνε όμως γιατί έχουν πάρει τη δουλειά από τους γονείς τους, την ξέρουν, γιατί αν δεν ξέρεις αυτή τη δουλειά είναι πολύ δύσκολο να κρατηθείς ή μέχρι να τη μάθεις έχεις 3, 4, 5 χρόνια φθοράς. Οπότε είναι δύσκολο να την καλύψεις αυτή τη φθορά και να επανέλθεις και να είσαι υγιής κτηνοτρόφος. Τώρα, από την Πέμπτη το απόγευμα που καταθέσατε την αίτηση υποψηφιότητας μέχρι σήμερα έχουν περάσει 4 μέρες. Φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να είναι η ίδια η εικόνα που αντιμετωπίζετε ή εισπράτεται, γιατί κάνατε μια αίτηση και ουσιαστικά ανοίξατε πόρτα για έναν άλλο τομέα. Πέστε μου λίγο έτσι, τι μηνύματα πήρατε. Τι σας είπαν φίλοι γνωστοί, τι έχετε έτσι εσείς εισπράξει αυτό το τετραήμερο. Από φίλους και γνωστούς πήρα τη χαρά. Μπράβο που κατεβαίνει, γιατί όταν λες έναν φίλο, είναι ένας φίλος που σε ξέρει, ξέρει το χαρακτήρα σου, ξέρει τι άνθρωπος είσαι, ξέρει τι επιχειρηματίας είσαι. Οπότε πήρα, και αυτό δεν το λέω για να δελειάσω τους άλλους που δεν με ξέρουν, πήρα τη χαρά. Μπράβο, ρε Χρήστο, που κατεβαίνεις, γιατί δεν θα πήγαινα να ψηφίσω άλλος που είναι απελπισμένος ή δεν ήθελε με αυτόν τον τρόπο διαμαρτυρίας να μην κατεβεί να ψηφίσει. Ο άλλος, μπράβο που θα έχουμε έναν άνθρωπο που αν τύχει και βγεις, θα μπορούμε να συνεννοηθούμε και θα μπορεί να μας καταλάβει με το που θα μας βλέπει και θα του λέμε αυτό το πράγμα θα το έχει πιάσει ήδη στον αέρα και θα το συμπληρώνει αυτός τη λέξη παρακάτω του τι ζητάω και θα το νιώσω και πιστεύω ότι θα το ξέρει γιατί ξέρουν το χαρακτήρα που δεν θα του γυρίσω την πλάτη αυτό που είπα και πριν. Θα είμαι ο άνθρωπος, θα του κοιτάω στα μάτια και θα ξέρω ανά πάση στιγμή τι θέλουν. Δεν σε προβληματίζει το γεγονός ότι μέχρι τώρα δεν είχε καμία σχέση με την πολιτική. Δηλαδή μπαίνει σε ένα στίβο που θα υπάρχουν συνυποψήφοι, άλλοι υποψήφοι από άλλα κόμματα που έχουν εντρυφήσει χρόνια στην πολιτική, που έχουν μια διαδρομή που αλλιώς στην τελική ανάλυση ξέρω να χειρίζονται ακόμα και τον πολιτικό λόγο. Να σας πω κάτι κύριε Πίσω. Τον πολιτικό λόγο, όπως είπατε, το τελευταίο θα πιαστώ. Είναι ένα θέμα το οποίο όμως ο κόσμος όταν ξέρει ότι είσαι ο απλός που έχεις βγει μπροστά για να πολιτευτείς, το ξέρει και αν κάτι δεν αρθρώσεις καλά ή δεν τα πας καλά, θα πει ότι ναι, το παιδί τώρα κατέβηκε και έτσι είναι φυσικό, είναι μαθητούδι. Μπροστά στους δασκάλους και στους καθηγητές και στους πρίτανες. Ένα αυτό. Τώρα, από την αρχή, από το πρώτο θέμα που αρχίσαμε, δηλαδή τον απολυτευτό, δεν με φοβίζει καθόλου γιατί ο τολμώ νικά. Και όταν κάποιος αυτό που τολμάει το πιστεύει και δεν το διαβάζει από μία σελίδα να το επαγορέψει και να το διαβάσει και το έχει μέσα στο μυαλό του και είναι αυτό που τον καίει και αυτό που ποθεί και αυτό που πράττει στη ζωή του και το κάνει, τότε δεν κάνεις πίσω γιατί ξέρεις ότι στα δύσκολα που θα έρθουν, αυτό θα κολλήσει ή δεν θα κολλήσει. Γιατί αυτό το πράγμα θα το ξέρει, θα το κατέχει και σε βασανίζει μια ζωή. Μάλιστα. Και βασανίζει όλο τον κλάδο σου. Τώρα, εμείς είχα τη δυνατότητα να μιλήσω για πρώτη φορά μαζί σας την προηγούμενη Παρασκευή. Ναι. Από εκεί και πέρα, επειδή ακριβώς και εγώ ήθελα να μάθω περισσότερα, ρώτησα, έτσι έμαθα. Λοιπόν, ένα προφίλ που μπορώ να πω για σας, έτσι όπως μου το μετέφερε, είναι ότι είστε ένας μποέμ τύπος,
έξω καρδιά, με πολλούς φίλους, με κοινωνικές επαφές. Μάλιστα, από ό,τι πληροφορήθηκα, το εύρος των επαφών, των φιλικών σχέσεων και των γνωριμιών δεν περιορίζεται σε τοπικό επίπεδο. Ξέρετε, χειρά ονόματα από τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας μας, από τον καλλιτεχνικό κόσμο, από τον πολιτικό. Δηλαδή, είστε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κοινωνικό εύρος. Αλλά ένα που το επαναλαμβάνω που μου είπαν είναι ότι είστε πολύ αυθόρμητος και ότι είστε ο εαυτός σας. Αυτό πόσο καλό ή κακό μπορεί να είναι για έναν άνθρωπο που πραγματικά θα θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική? Ο αυθορμητισμός, να πιαστώ το τελευταίο, όταν κατεβαίνει στην πολιτική, είναι κακός. Αλλά έναν χαρακτήρα που έχει πλαστεί στα 38 χρόνια, δεν μπορώ να τον αλλάξω και θα είμαι υποκριτής αν τον αλλάξω. Μεν θα κάνω την υπομονή, γιατί ευθαρσός μπορεί να μιλήσει σε κάποιον απότομα ή άσχημα και να του μπει στο μάτι και να δημιουργήσει θέμα μέσα αυτού. Αλλά δεν είναι ένα πράγμα που λέμε ότι μπορεί να εξαλειφθεί και να το διώξω από πάνω μου, γιατί ο αυθορμητισμός είναι αυτός που έχω σαν Χρήστος Μαγειρίας. Θα είμαι εγώ, θα μείνω εγώ, γιατί τα έχω βρει και με τον εξωτερικό Χρήστο Μαγειρία και με τον εσωτερικό εαυτό του Χρήστου Μαγειρία. Είμαι αυτός, έτσι με αγαπάει ο κόσμος, έτσι με γνωρίζει και δεν θα αλλάξω για κανένας γούστου, γιατί δεν είναι κακό να είσαι φθαρσής. Γιατί όταν είσαι φθαρσός και όταν ευριάζεις, πάνε να πει ότι έχεις και δίκιο σε κάποιον. Μπορεί να έχεις και άδικο. Αυτό λέμε είναι η σκέψη του πριν μιλήσω να σκεφτώ. Ή που λέει μια παροιμία, μέτρα μέχρι το 10 και απάντηση. Δηλαδή, εάν είστε μέσα στο ψηφοδέλτιο και σας φέρω εδώ και κουβεντιάσουμε, θα είστε αυτός που είστε και τώρα, η ίδια εικόνα δηλαδή. Δεν πρόκειται, από ό,τι αντιλαμβάνουμε, να υπάρχει έτσι ένα πολιτικό φίλτρο μέσα από το οποίο θα περνάτε και τη σκέψη σας και την παρουσία σας. Ξεχάσετε από εμάς τα σας και τα μους και τα σους. Εγώ θα μιλάω όπως μιλάω, θα το απαντάω όπως ξέρω να απαντάω, με τον τρόπο που ξέρω να απαντάω, όχι με ορολογίες παράξενες και ακαταλαβίστικες, θα απαντάω με αυτό, έστω αν είναι, θεωρούμε, χωριάτικο, έστω αν είναι έξω από την Αθήνα, έστω αν είναι τρικαλινό ή μετσοβίτικο, θα απαντάω με τον τρόπο, αλλά θα του δίνω το νόημα και τη γραμμή ότι αυτό που λέω είναι αυτό που αισθάνομαι και αυτό που πρέπει να καταλάβει και αυτός. Τα λόγια δεν κάνουν τις πράξεις. Οι πράξεις δημιουργούν έργα και φέρνουν και τα λόγια. Τώρα, έχετε και τη δυνατότητα να κάνετε μια δουλειά που είναι προσοδοφόρο για εσάς, αλλά την αγαπάτε, είναι η ίδια σας η ζωή, και ταυτόχρονα σας έχει δώσει η ζωή και τη χαρά να απολαμβάνετε το χόμπι σας, που είναι η ταχύτητα μέσα από ένα αυτοκίνητο που αποτελεί σήμα κατά τεθέν. Εάν δεν σας το... δεν το εύχομαι, αλλά κάνω ένα αποθετικό ερώτημα. Ναι. Αν αύριο χρειαστεί να επιλέξετε είτε το Βιός, είτε το Κοπάδι, είτε τη Φεράρι, τι θα, ή την ταχύτητα γενικά, τι θα κάνετε? Να σας πω κάτι. Εάν, για να επιλέξω ανάμεσα ένα από τα δύο, πάει να πει ότι μακριά από εδώ χτυπάω ξύλο, η δουλειά μου δεν θα πάει καλά και πρέπει να πουλήσω το αυτοκίνητο για να τη στηρίξω. Θα πουλήσω το αυτοκίνητο να τη στηρίξω. Δεν θα πουλήσω το Βιός μου για να έχω το αυτοκίνητο. Ένα τέτοιο αυτοκίνητο το αποκτήσετε μέσα από τη δουλειά σας? Καθαρά και ναι. Είναι μέσα από τη δουλειά μου, από χρόνια δουλειά. Σε έχω πει, από τα 17 μου χρόνια δουλεύω εντατικά, που άφησα το σχολείο πέρα από κανένα δύο χρόνια σπουδές manager, δηλαδή διοίκηση επιχειρήσεων. Είναι αυτό που τόσα χρόνια το έχω πάρει με μόχθο. Δηλαδή, ευρώ-ευρώ το έχω αποκτήσει και το τιμάω και μου αρέσει και είμαι και περήφανος που το έχω πρώτα απ' όλα για τον εαυτό μου και δεν ξέρω τι μπορεί να σκέφτεται ο καθένας όταν το βλέπει και τι μπορεί να νομίζει. Πέστε μου λίγο, η οικογένειά σας, η σύζυγος, η μητέρα σας, αδελφοί, γενικά το στενός περίγυρος της οικογένειας, τι σας είπε όταν είπε ότι θέλετε να κατεβείτε, να ασχοληθείτε με την πολιτική? Όλοι μου είπαν, κάτσε Χρήστο, είσαι καλά εδώ που είσαι, μην μπαίνει στη μύτη και στο μάτι κανενός, γιατί πολλοί θα σε μισήσουν και λίγοι θα σε αγαπήσουν. Δεν τους ακούσατε όμως. Η απάντηση που τους έδωσα είναι ότι αν δεν τολμήσει κάποιος, δεν μπορεί να κάνει τίποτα στη ζωή του, γιατί όποιος δεν τολμά, δεν νικά. Εάν δεν κάνεις ένα άλμα, δεν πρόκειται να βγεις Ολυμπιονίκης με καλό. Εάν δεν κάνεις ένα βήμα μπροστά, δεν πρόκειται να ξεκόψεις από το κατεστημένο. Εάν δεν μπεις να ταράξεις τα νερά, δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Λέμε σήμερα ότι δεν έβαζα εγώ υποψηφιότητα, δεν αδικώ κανέναν από τους συνυποψήφιούς μου και εγώ σας λέω ότι ήταν το ίδιο κατεστημένο και ήταν λιμνάζω νερά. Και σας λέω εγώ ότι αύριο με δοξάζει ο Θεός και βγω βουλευτής. Και σας είπα αυτά που αισθάνομαι και πραγματικά κάνω και προσπαθήσω να δώσω για τον κλάδο μου, ειδικότερα που τον ξέρω, μια όθηση προς τα μπροστά. Την επόμενη τετραετία, με το καλό, οι άλλοι βουλευτές θα κοιτάξουν να είναι καλύτεροι από μένα για να μπορούν να με κερδίσουν. Γιατί αν μείνουν στάσιμοι, δεν θα έχουν καμία τύχη. Οπότε θα κοιτάξουν να γίνουν καλύτερος από τον καλό.
να γίνει άριστος. Οπότε θα δώσω την όθηση να μην νομίζουν όλοι ότι είναι βολεμένοι στις καρέκλες τους, βγήκαν βουλευτές και γράφουν τον κόσμο και δεν καταλαβαίνει κανένας τον πόνο του αλουνού. Οπότε αυτό που σας είπα, θα προσπαθήσει να γίνει καλύτερος από μένα για να με εκθρονήσει. Οπότε αυτό θα ευχαριστεί εμένα. Ας με εκθρονήσει, ας μπορέσει να είναι καλύτερος για να προσφέρει στον τόπο. Δεν έχω την ανάγκη δηλαδή του βουλευτή ούτε για το πρεστής, ούτε για τα χρήματα που μπορεί να έχει απολαβές, ούτε γι' αυτό. Μπαίνω μέσα μόνο και μόνο με την ιδεολογία μου για να ακουστούμε. Για να ακουστεί ο κλάδος μου και γενικότερος να αλλάξει κάτι στην πολιτική. Να αλλάξει ένα καινούριο αίμα, να αλλάξει ένα αίμα, μπορώ να σου πω, επιχειρηματικό που μέχρι τώρα δεν ασχολείται με την πολιτική, να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι. Γι' αυτό και μόνο. Υπήρχαν άτομα τα οποία δεν σας γνώριζαν μέχρι την Πέμπτη που εκδόθηκε ενδιαφέρον να σας γνωρίσουν τις τελευταίες μέρες, να μάθουν ποιος είναι ο Χρήστος Μαγειρίας. Πάρα πολλά, γιατί άλλο, εσύ είσαι ο Χρήστος Μαγειρίας που έβαλες υποψηφιότητα, μας εκπλήσεις, πώς αποφάσισες, δεν είσαι ένα κομματικός στέλεχος, δεν έχεις πολιτικοποιηθεί. Λέω, ρε παιδιά, με ακούω, πήγα παραδείγματος χάρη με αυτή την παράταξη γιατί μου άρεσε η ιδέα του Αντώνη Σαμαρά. Γι' αυτό δεν πήγα και προηγουμένως με μια αλλού ιδέα, ενός αλλού αρχηγού. Γιατί μου αρέσει αυτό που λέει διαφάνεια και ανάταση. Ανάταση της οικονομίας. Τη μιλάνε δύο χρόνια και δεν τη βλέπουμε. Είναι πολύ δραματικό πράγμα αυτό που σας είπα, σαν να έχουμε βγει από πόλεμο. Η Ελλάδα δηλαδή αυτή τη στιγμή να σκέφτεται και ο κάθε Έλληνας να αγχώνεται τι θα του ξημερώσει αύριο. Και να μιλάνε ότι θα πέσουν πακέτα, θα κάνουν πακέτα. Μα ποια πακέτα να πέσουν? Τα πακέτα και να πέσουν, άμα πέσουν σε μπετά και σε τέτοια, δεν αποδίδουν. Τα πακέτα πρέπει να πέσουν σε παραγωγή. Να πέσουν 5, να γίνουν 15, να αυξηθούν. Να πέσει πακέτο και να γίνει ο δρόμος, τι έγινε με αυτό? Επειδή έχω την ίδια άποψη με εσάς αυτό και επειδή λέω ότι χορτάσαμε από τσιμέντα, σημασία έχει να πάρει μπροστά ο πρωτογενής τομέας, είναι μια συζήτηση που θα την κάνουμε στη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Υπάρχει το κατάλληλο έδαφος για να πει κάποιος ότι επενδύω στην κτηνοτροφία, στον αγροτικό τομέα, πάω σε μια καινοτόμο καλλιέργεια και αρωματικό φυτό, ναι. Οτιδήποτε μπορεί να είναι αυτό. Ωραία, όχι αύξηση αυτό, και ζήτηση. Ναι, αυτό θεωρητικά εύκολα μπορεί να το κάνει κάποιος. Απ' την άλλη μεριά όμως, σε μια χώρα που συνήθως δεν ενισχύει την ιδιωτική πρωτοβουλία, σε μια χώρα που τιμωρεί όποιον πάει να ξεκινήσει. Και να σου πω κάτι σε αυτό. Λέμε για την κτηνοτροφία. Έχετε να αντιμετωπίσετε πέρα από όλα τα άλλα τις ελληνοποίησεις. Και κτηνοτρόφοι μικρών ή μεγάλων ζώων και χειροτρόφοι και όλος γενικά ο κλάδος. Δηλαδή θέλω να πω απλά ότι καλά το λέμε. Το πράττουμε. Να σας πω τώρα, γιατί είπατε και ένα θέμα ελληνοποίηση. Γιατί το κάνει ο άλλος όταν λέμε ελληνοποίηση? Θέλει να το κάνει ελληνικό, γιατί το ελληνικό ξέρουν όλοι ότι είναι ποιοτικό. Οπότε όταν το βαφτίζω ελληνικό, το κάνω ποιοτικό. Δήθεν που δεν είναι ποιοτικό, αλλά πού να το καταλάβει απλώς ο κόσμος αν αυτό το αρνί που τρώει είναι βουλγάρικο, είναι ελληνικό. Αλλά με την ελληνοποίηση έχει κερδίσει αυτό στην τιμή. Δηλαδή είναι πάντα θέμα κέρδους. Και το κέρδος. Εις βάρος του Έλληνα παραγωγού. Ναι, εις βάρος του Έλληνα παραγωγού και του Έλληνα καταναλωτή. Γιατί ο Έλληνας καταναλωτής αυτό, όταν θα λέγεται βουλγάρικο θα το πάρει 4 ευρώ το κιλό και όταν θα λέγεται ελληνικό θα το πάρει 5,5 ευρώ το κιλό. Θα έχει βγάλει 1,5 κιλό ο βαφτιστήρας που λέμε και θα έχει πάρει 1,5 κιλό στην τσέπη εις βάρος αλλού, αλλά εκεί που υπάρχει δόλος δεν τον κυνηγάει κάποιος. Είναι αυτό που λέμε οτιδήποτε που έχουν εξαφανιστεί. Αυτή την ώρα μιλάνε για το ΙΚΑ Καλλιθέας. Για το ΙΚΑ Καλλιθέας λένε, χάθηκαν 6, 7, 10, 15 εκατομμύρια ευρώ. Σας πω εγώ κάτι. Υπάρχουν και 10 ΙΚΑ Καλλιθέας σε όλη την Ελλάδα και 20 και 30 και είναι και 200 και 300 εκατομμύρια. Τα δισεκατομμύρια που πήγαν? Δεν μιλάει κανένας για τα δισεκατομμύρια. Τα δισεκατομμύρια τα έφαγαν κάποιοι που δεν ακουμπιούνται. Ενώ αυτά είναι τα μικρά παραδείγματα που λέει θα δηληθοβολήσουμε το μικρό για να τον δουν οι άλλοι και να πούνε υπάρχει διαφάνεια. Για δισεκατομμύρια ακούστε κανένα να γίνει τίποτα. Ακούστε κάποιο πολιτικό να δικασεί για τις Siemens. Σε αυτή τη χώρα υπάρχει οροφή. Ακριβώς, υπάρχει οροφή που έχει μπετόν αρμέ και έτσι, δεν περνιέται από εκεί. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Ξαφνικά, επειδή εμείς έχουμε μια μνήμη ασθενή, σταματήσαμε να κουβεντιάζουμε και για τη Siemens και για το Βατοπέδι και για το Ομόλογα και για τους κουμπάρους και για τα χρηματιστήρια. Θα θυμούνται μόνο όταν θέλουν να ταράξουν μόνοι τους τα νερά, τα δικά τους και να κάνει ο μεγάλος τον μεγαλύτερο κακό. Σωστό. Δεν τα θυμούνται για το λαό. Το λαό είναι καραμέλα. Εάν γίνει κάτι, θα του πετάξουν ένα έτσι, θα του πετάξουν μια τρομοκρατία, κάψουν 10 μαγαζιά, κάψουν για να φύγει ο προσανατολισμό του κόσμου. Να μην ξέρει τι ψήφισε. Την ψήφισε στο μνημόνιο. Δεν είναι δυνατόν να βγει πολιτικό υπουργό και να πει δεν ήταν η αρμοδιότητά μου εκείνη και δεν θυμάμαι τι υπέγραψε στο μνημόνιο. Αυτό είναι έγκλημα. Τι σημαίνει δηλαδή? Ότι δεν θυμάμαι, σαν να βγει ο εισαγγελέα πάνω και πει με εισαγγελέα, αλλά δεν θυμάμαι γιατί τον έβαλα 10 χρόνια φυλακή εκείνον, αλλά τον κατέστρεψα.
έτσι, και την Ελλάδα. Την έβαλαν 50 χρόνια κάτω από την οροφή που λέμε, την έβαλαν μέσα στο βούρκο και λέει: δεν έχω διαβάσει. Τι δεν έχεις διαβάσει, αδερφέ, ποια είναι η δουλειά σου? Έχεις κάτι άλλο να ασχολείσαι και μας κάνεις και τη χάρη και είσαι και υπουργός? Άμα μας έκανε αυτό το πράγμα, εντάξει, θα το συγχωρέσω. Για πέστε μου λίγο έτσι, γιατί φτάνουμε στο τέλος σιγά σιγά. Τα επόμενα βήματα σας ποια θα είναι? Τώρα είστε σε στάση αναμονής, περιμένετε? Τώρα είμαι σε στάση αναμονής να δούμε αν κλειδώσει το ψηφοδέλτιο εκεί με μέσα, με το καλό. Μετά είναι ο αγώνας. Είναι ο αγώνας να βγω έξω σε όλα τα χωριά στον κόσμο που δεν με γνωρίζει, να του πω αυτά που πραγματικά αισθάνομαι, αυτά που νιώθω και αυτά που θέλω να δώσω για τον τόπο. Να συναντηθώ με τον κόσμο, να πάρω περισσότερες γνώμες από τον κόσμο, περισσότερες απόψεις και να ακούσω. Για να ξέρω ό,τι και αν γίνω, κατάλαβες, αν γίνω βουλευτής ή αν δεν γίνω, για να ξέρω ακόμα πιο πολύ πού πονάμε. Γιατί μπορεί να ξέρω τον κλάδο της κτηνοτροφίας και της γεωργίας, τον άλλο τον κλάδο δεν τον κατέχω πάρα πολύ, τον οποίο θέλω να το μάθω. Και αν δεν συναντηθώ με τον έμπορα, τον βιοτέχνη, να ξέρω και αυτός, αυτοπλίστων ξέρω λίγο που πονάει, να το νιώσω καλύτερα, δεν μπορώ να τα απεξέλθω για να τον υποστηρίξω κιόλας. Και όταν θα μου μιλάει ο άλλος για κάτι, πρέπει να το μάθω, να πιάσω για να του πω τι είναι αυτό, τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο, να το μάθω, να το ειδικευτώ περισσότερο πάνω σε αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Θα έχουμε την ευκαιρία, φαντάζομαι, να τα πούμε σύντομα, εάν και τυπικά συμπεριληφθείτε στο ψηφοδέλτιο. Έχετε ένα ατού, βέβαια, ότι επειδή έχετε πάρα πολύ γρήγορο αυτοκίνητο, θα καταφύγετε τα χιλιόμετρα. και θα βρείτε πιο εύκολα το χρόνο να πάτε να επισκεφτείτε έτσι φίλους γνωστούς και ψηφοφόρους. Αλλά φαντάζομαι, επειδή έχετε εντρυφεί στην ταχύτητα, θα κινηθείτε με άλλα δεδομένα. Με άλλα δεδομένα και θα προσπεράσετε τον χρόνο και τα εμπόδια. Αλήθεια, όσον αφορά φίλους και γνωστούς σας από την Αθήνα, από τα κέντρα λήψης αποφάσεων, και όχι μόνο από τη Νέα Δημοκρατία, γενικότερα, γιατί όπως είπα και πριν, πληροφορίες μου λένε ότι έχετε ένα ευρύτατο φάσμα γνωριμιών σε όλα τα επίπεδα. Επιχειρηματικά, καλλιτεχνικά, κοινωνικά. Τι σπράξατε μετά την δημοσιοποίηση της απόφασης σας? Προχώρα, Χρήστο, και εμείς είμαστε όλοι εδώ. Σε στηρίζουμε γιατί σε αγαπήσαμε, γιατί είσαι απλός. Απλός να μείνεις, απλός να είσαι για όλους και κανένας δεν αδικεί τον απλό άνθρωπο. Φίλοι, συνάδελφοι, κτηνοτρόφοι, η παρέα σας στην Καλαμπάκα, εκεί που θα πιείτε τον καφέ σας, στο στενό έτσι περίγυρο, με ενδιαφέρει να μου πείτε στο κλείσιμο πώς αντιμετώπισαν την αίτηση υποψηφιότητας. Πάρα πολύ θετικά και πολύ με μεγάλη έκπληξη, όχι ότι δεν θα μπορέσω να αντιπροσωπέψω, αλλά πώς αποφάσισα στη φάση που βρίσκομαι, δηλαδή γιατί βάζεις μια σκοτούρα στο κεφάλι, έτσι, μπορεί να πάει να λύσεις προβλήματα του κόσμου που ποθείς και θέλεις, αλλά βάζεις ένα. Φορτώνει το φόρτο εργασία σου περισσότερο και μπορεί να αφήσει και πίσω τη δουλειά σου. Και όλοι μου είπανε: τη δουλειά σου, Χρήστο, τι θα την κάνει? Και του είπα: τη δουλειά μου δεν πρόκειται να την αφήσω ποτέ. Θα είναι παρεμφερή η πολιτική, με επιμέλεια μεν, με πραγματικότητα και πίστη, αλλά ποτέ δεν πρόκειται να αφήσω τη δουλειά που με ανέδειξε και τη δουλειά, γιατί πολιτικό μπορεί να είσαι για λίγο. Επιχειρηματία πρέπει να είσαι για συνέχεια. Και ό,τι δίνει και ό,τι αφήνει δεν ξανάρχεται στο αρχικό του σημείο που το έχει αφήσει για να μπορεί να επιβιώσει. Πει ότι βγήκα βουλευτή με το καλό. 4 χρόνια θα είμαι βουλευτής, αν δεν σπάσουν κάτι άλλο και γίνουν εκλογές, οτιδήποτε σε ασάφεια ζούμε. Γενικότερα το ξέρουμε, μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας. Εγώ τι θα κάνω μετά? Θα γυρίσω δηλαδή και θα κοιτάω τα βουνά και θα λέω πού είναι τα γιδοπρόβατά μου. Έτσι είναι. Τώρα χαμογελάω, γιατί αν εκλεγείτε βουλευτής θα γλιτώσει το κράτος και ένα σημαντικό έξοδο. Γιατί φαντάζομαι δεν θα δεχτείτε να πάρετε το βουλευτικό αυτοκίνητο που δίνουν. Θα κρατήσετε, εκτιμώ, τη Φεράρι, έτσι δεν είναι? Τη Φεράρι δεν μπορεί να κινήσει κάθε μέρα, κύριε Πίσα, γιατί έχει μεγάλο κόστος. Οπότε, μάλλον το βουλευτικό αυτοκίνητο θα το πάρω. Λοιπόν, αν δεν κινούμε με το αγροτικό. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την κουβέντα που είχαμε. Να σας ευχαριστήσω για την τιμή που με κάνατε. Ανταποκριθήκατε αμέσως στην πρόσκληση που σας απεύθυνα. Ήρθατε εδώ, κουβεντιάσαμε μαζί με την σύζυγό σας, ευγενέστατη και οι δυο. Και βέβαια οφείλω να πω ότι επειδή ακριβώς δεν έχετε αυτό το λούστρο της πολιτικής, είναι πολύ πιο αυθεντική και η εικόνα και η κουβέντα που γίνεται και τα μηνύματα που περνάτε. Σας εύχομαι να συμπεριληφθείτε στο ψηφοδέλτιο. Πάντως είστε δεν είστε μέσα, επειδή ακριβώς παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, εκτιμώ που σύντομα θα σας καλέσουμε να τα πούμε. Είτε είστε υποψήφιος, είτε δεν είστε. Σας εύχομαι ολόψυχα να είστε στο ψηφοδέλτιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για ένας λόγος παραπάνω, το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας φαίνεται ότι θα είναι πάρα πολύ ανανεωμένο, ίσως στο 100%. Έτσι, πράγμα που, αν μη τι άλλο, δίνει και μια άλλη έτσι, διάσταση στον κόσμο και στο τέτοιο, ότι
κάτι πάει να γίνει. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ.